Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές. Κυριακή 1η Χριστουγεννήσεως. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της Βηθλεέμ, στις παραμονές των Χριστουγέννων. Ζούμε την ενανθρώπιση σαν γεγονός που έρχεται. Σαλπίζουμε το μήνυμα έτσι που να το απολαύσουν για μια ακόμη φορά οι καρδιές μας και να το ακούσει η κοιμισμένη ανθρωπότητα. Και στο προήμιο της μεγάλης αυτής γιορτής μας διαβάζουμε τον πρόλογο του Ευαγγελίου του Ευαγγελιστού Ματθαίου, που αποτελεί και την εισαγωγή ολόκληρη της Καινής μας Διαθήκης, της Νέας Συμφωνίας Θεού και Ανθρώπου. Ιδιότυπος ο πρόλογος, νοηματισμένη η καταχώρησή του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ανοίγοντας την αφήγησή του για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μας υπενθυμίζει πως ο γιος της Παρθένου ήταν ταυτόχρονα γιος του Δαβίδ και γιος του Αβραάμ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος αυτός πατέρας Εκκλησίας, ερμηνεύοντας αυτόν τον πρόλογο, απευθύνεται στον Ευαγγελιστή τον ίδιο και του εκφράζει την δε δικαιολογημένη απορία του. «Τι λέγεις, περί του μονογενούς Υιού του Θεού διαλέξαστε επιγκύλο και του Δαβίδ μνημονεύεις ανθρώπου με τα μυρίας γενεάς γενωμένου και αυτόν είναι φύς και πατέρα και πρόγονον?» Είναι στην περίφημη ομιλία του στο υπόμνημα ή στο καταμάθητον Ευαγγέλιο. Του λέει λοιπόν, μας υποσχέθηκες να μας μιλήσεις για τον συνάναρχο Λόγο του Θεού, για αυτόν που γεννήθηκε πριν να υπάρξει ο χρόνος. Και εσύ μας μνημονεύεις σαν πρόγονο τον Δαβίδ, έναν άνθρωπο που άνοιξε τα μάτια σε τούτο τον κόσμο ύστερα από μύριες γενιές, από τότε που πλάστηκε η κτήση και δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Σαν να σκανδαλίζεται ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, από αυτή την ανθρώπινη γενεαλογία, από αυτή την σάρκινη αλυσίδα που την απλώνει ο Ευαγγελιστής πριν αποτολμήσει να σκιαγραφίσει το θεανδρικό πρόσωπο του λυτρωτή μας και σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Κι όμως, η αναγραφή αυτή των διαδοχικών γενεών εκφράζει τη θαυμαστότερη πραγματικότητα της υπάρξεως. Αποκαλύπτει το βαθύ μυστήριο ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή, όπως λέει ο Παύλος στην 1η προς Τιμόθεον επιστολή, ότι ο Θεός πήρε σάρκα ανθρώπινη και εφανερώθηκε στη γη μας. Δεν μας είναι εύκολο να καταμετρήσουμε τις διαστάσεις του γεγονότος που πραγματοποιήθηκε στη μικρή Βηθλεέμ και που σφράγισε αποφασιστικά τη ζωή της ανθρωπότητος. Είναι τόσο καταπληκτικό το μυστήριο, τόσο απροσπέλαστο για τον ανθρώπινο στοχασμό μας, που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε με τη νόησή μας. Το ζούμε μόνο σαν φανέρωση, σαν αποκάλυψη και σαν εμπειρία, σαν διδαχή του Θεού που ξεπερνάει τις όποιες γνωστικές μας ικανότητες και σαν ιστορία που την παρακολουθούμε και τη ζούμε με την έκσταση και το δέος και τις αδιάκοπες εκρήξεις του θαυμασμού μας. Για να αγγίσουμε λίγο καθαρότερα την Αποκάλυψη και για να ανανεώσουμε τα ιστορικά και τα προσωπικά μας βιώματα, επιτρέψατε μου αγαπητοί τηλεθεατέ να σκιαγραφίσω 4 ιστορικά πλάνα που αποτελούν σημαντικές φάσεις του γεγονότος της επιφανίας του Θεού. Θα σας τα παρουσιάσω έτσι όπως φωτίζονται από τα κείμενα των γραφών, έτσι όπως τα έζησε και τα κατέγραψε η ανθρωπότητα, οδηγημένη από το φως του Θεού και από τη χάρη του Παναγίου του Πνεύματος. «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού», γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «ας βυθιστούμε στο ιστορικό χώρο πολύ πιο πίσω από την ανανθρώπιση του Θεού Λόγου. Το πρώτο πλάνο που αποτελεί σταθμό στην έκχυση της αγάπης του Θεού και στην ενανθρώπιση του Θεού Λόγου θα το συναντήσουμε στα εισαγωγικά κεφάλαια της Παλαιάς Διαθήκης. Στα θεόπνευστα αυτά κείμενα γίνεται η περιγραφή της δημιουργίας, του υλικού κόσμου και του ανθρώπου και δίνονται τα πρώτα στοιχεία για την παρθενική ζωή των προπατώρων μας μέσα στον παράδεισο της τρυφής. Ο Αδάμ και η Εύα απολάμβαναν την κοινωνία με τον Θεό και τη γεύση της κτιστής δημιουργίας. «Επόπτε της ορατής κτίσεως, μίστε της νοουμένης», όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος εις τον Λόγο του εις το Άγιον Πάσχα. Θυμόσαστε εκείνα τα καταπληκτικά περιστατικά που ιστορούν τα 2 πρώτα κεφάλαια της γενέσεως? «Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός
τους χάρισε την πατρική εύνοια και τη θεϊκή ευλογία. Ακόμη τους είπε, αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και πληρώσατε την γην και κατακυριεύσατε αυτής. Αυξηθείτε και γεμίστε τη γη με την παρουσία σας και με το τραγούδι της χαράς σας και με το γλέντι του κεφιού σας. Στη συνέχεια τους παρουσίασε όλο τον ζωικό κόσμο και έδωσε προσταγή στον Αδάμ να χαρίσει αυτός όνομα στο καθένα από τα ζώα. Και παν ο εκάλεσε αυτό Αδάμ, ψυχή ζώσαν του το όνομα αυτό, λέει στη γένεση ο Θεόπτης Μωυσής. Υπήρχε μία αμεσότητα, ένας διάλογος αγάπης. Ο άνθρωπος μιλούσε στο Θεό και ο Θεός μιλούσε και προσέφερε τις ευλογίες του στον άνθρωπο. Όταν σκέφτεται κανείς αυτή τη σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, συγκλονίζεται βαθιά. Καμιά απόσταση δεν χωρίζει το δημιουργό από το δημιούργημα. Κανένα χάσμα δεν αποξενώνει το αδύναμο πλάσμα από τον παντοδύναμο πατέρα του και δημιουργό του και πλάστη του. Το βλέμμα του ανθρώπου λαμπερό, καθαρό, πιάνει τη θεία παρουσία και η αμόλευτη ακοή που δέχεται τα μηνύματα της υπερούσιας αγάπης. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα, η πρώτη εμπειρία του ανθρωπίνου γένους μας, της ανθρώπινης οικογένειάς μας. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, γράφει ο Ευαγγελίστης Ματθαίος. Και τώρα η προβολή της δεύτερης εικόνας. Πρόκειται για ένα χρονικό που γράφτηκε αιώνες μετά την έξωση από τον παράδεισο της τρυφής. Οι απόγονοι του Αδάμ, ο λαός του Θεού, ο περιούσιος, ταλαιπωρημένος, ανήσυχος, έχει στρατοπεδεύσει στους πρόποδες του όρους Χορίβ, στο Σινά. Ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να ανεβεί στο βουνό. Ήθελε να του εμπιστευθεί τα προστάγματά του, να διατυπώσει τον νόμο του, για να αποκτήσει ο λαός μια καθοδήγηση και μια ελπίδα, μια βεβαιότητα. Οι στιγμές ήταν μοναδικές και ανεπανάληπτες σε ολόκληρη τη μακρά περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός θα μιλούσε προσωπικά στον ηγέτη του λαού του, θα του έδινε τις εντολές του, τον νόμο του, θα του φανέρωνε τη δόξα του και τη χάρη του και την ευλογία του. Ωστόσο, δεν επέτρεψε ο Κύριος το λαό να προσπεράσει το όριο και να ανηφορήσει προς τον τόπο της Θείας Επιφανίας. Η εντολή ήταν σαφής. Και αφορεί στον λαό κύκλο λέγον προσέχετε αυτής, του αναβίνε εις το όρος και θίγειν τι επ' αυτού, πάσο αψάμενος του όρους θανάτου τελευτήσει, γράφει η Έξοδος. Πρόσταξε το λαό να μην ανέβει στο βουνό. Κείνος που θα παρέβαινε την προσταγή και θα τολμούσε να πλησιάσει τη θοβάδιστη περιοχή, θα τιμωρεί το με θάνατο. Ήταν φανερό, η παραδείσια οικειότητα ήταν πια χαμένη. Οι άνθρωποι βρίσκονταν κάτω από την προστασία του Θεού, μα δεν είχαν την παρησία να τον κοιτάξουν κατά πρόσωπο και να του μιλήσουν με το θάρρος που διέθεταν οι πρόγονοι πριν από την πτώση. Ο λαός ζυμωμένος με την αμαρτία και αλλοιωμένος από την παρακοή δεν ήταν μήτε άξιος, μήτε ικανός να πλησιάσει τον Πάναγνο και να αντικρίσει τον απειροτέλειο Κύριο της υπάρξεως και του είναι. Μονάχα ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό. Όμως και αυτός, μόνο που ήταν θεράπων Κυρίου, όπως γράφει στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, και δέχθηκε την πρόσκληση να καταγράψει τις θεϊκές εντολές, δεν διέθετε την ικανότητα να κοιτάξει το άπειρο φως και να χαρεί την έκπαγλη ομορφιά της υπερούσιας θεότητας. Ένιωσε τη δόξα του Θεού να περνάει από μπροστά του και όταν τα βήματα μακρύνθηκαν, τότε σήκωσε το βλέμμα και χάρηκε για λίγο τα οπίσω του παντοδυνάμου Κυρίου του, όπως καταγράφεται στην Έξοδο και πάλι. Ο Μωυσής και ο λαός συναποτελούσαν τη φθαρμένη γενιά, την ανθρωπότητα που αναπτύχθηκε έξω από τον Παράδεισο, τη μάζα που την ζήμωνε και την πλανούσε ο διάβολος, ο αρχαίκακος και βήθιος δράκων. Σε όλη εκείνη την εποχή οι καρδιές ήταν βαριές, τα πρόσωπα θλιμμένα, οι δρόμοι αναφορά στο Θεό στενοί, η παρησία μειωμένη. Μοχθούσαν οι άνθρωποι, έκλεγαν, μα η ντροπή της ενοχής και η σκληρή διαλεκτική του νόμου δεν τους άφηναν να μιλήσουν με την πρωτινή άνεση και την οικειότητα στο Θεό και Πατέρα του κόσμου. Ο Θεός ήταν για αυτούς ο νομοθέτης, ο τιμωρός, ο εκδικητής, απρόσιτος ο Θεός,
άπειρον το θείον και ακατάληπτον, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκδοση της Ορθοδόξου Πίστεως. Αγεφύρωτη η απόσταση, προβληματικός ο διάλογος. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ας προχωρήσουμε στην τρίτη εικόνα. Αυτή θα σηκώσει το βάρος της πικρίας από την καρδιά μας και θα ντύσει την ψυχή μας στα χρώματα της χαράς και της ελπίδας. Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν, λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Ο λόγος σα ξεγένετο και ασκήνωσε εν ημίν, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αυτός ο υπόπτερος αετός της αληθείας και της θεολογίας. Ο απρόστος γίνεται προσιτός, ο άπειρος σμικρύνεται και γίνεται χωρητός, ο αόρατος αποκαλύπτεται και γίνεται ορατός, ο αναφής, δηλαδή αυτός που δεν αγγίζεται, ταπεινώνεται και δέχεται να ψηλαφηθεί. Δεν περιορίζει το Θεός να μιλήσει από απόσταση μακρινή. Δεν στέλνει μόνο προφήτες για να μεταφέρουν τη βουλή του, να κηρύξουν το πένθος της μετανοίας ή να αναγγείλουν την καταδίκη. Δεν παραχωρεί μόνο να λάμψει με τρόπο θαυμαστό η μεγαλοπρέπειά του ή να φτάσει στη γη μια κτίνα της σοφίας του ή μια έκρηξη της παντοδυναμίας του και της ισχύως του της παντοκρατορικής. Ο λόγος, ο όνης των κόλπων του πατρός, σαρκώνεται. Ενώνεται με τη φύση μας. Παίρνει το σχήμα μας και το λόγο μας. Ντύνεται την αδυναμία μας. Περιπατάει τα στάδια της ηλικίας μας, γίνεται τέλειος άνθρωπο εκτός αμαρτίας, χωρίς να πάψει να είναι ποτέ τέλειος Θεός. Έτσι σαρκωμένος βηματίζει μέσα στους δρόμους της γης μας. Συναντάει τη χαρά και το κλάμα μας. Μπαίνει μέσα στα σπλάγνα του λαού του, μιλάει μαζί μας, δίχως να ενοχληθεί από την υποκρισία μας ή την αμαρτωλότητά μας. Θεραπεύει τις πληγές μας, ανοίγει τα μάτια των τυφλών αδελφών μας, στεριώνει τα πόδια των παραλύτων της κοινωνίας μας, ανασταίνει τους νεκρούς μας, θρονιάζει στη γη την αγάπη. Ταυτόχρονα, μιλάει στη γλώσσα μας, μας εμπιστεύεται την αλήθεια και το φως που αυτός είναι, την πληρότητα της διδαχής και την καινή αποκάλυψη. Μας προσφέρει τα ρήματα ζωής αιωνίου, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή έτσι που ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος, όπως παραδέχονται οι υπηρέτες των Φαρισαίων. Ήρεμος δέχεται τις επικρίσεις μας, τις κατηγόριες μας, τις βλαστήμιες μας. Σιωπηλός στέκεται μπροστά στο παράνομο δικαστήριο, στο θλιβερό τόπο που τον γεμίζει μοχθηρία των ανθρώπων. Εκεί που υφαίνεται η παράνομη καταδίκη του, χωρίς γογγισμό, υποφέρει το φραγγέλωμα, τους εμπτισμούς, την πορφύρα, των κάλαμων, της ύβρης και τελικά σηκώνει το ξύλο του σταυρού και πορεύεται στον τόπο της υπέρτατης θυσίας, έξω της παρεμβολής ή να μην μειανθεί η πόλης από το δημιουργό του σύμπαντος. Δεν έρχεται ο Κύριος στον κόσμο μας για να κάνει μια ηγεμονική παρέλαση σαν αυτές που κάνουν οι άρχοντες του κόσμου τούτου, οι ηγέτες και οι ηγεμόνες. Έρχεται απλά και ταπεινά και αναστρέφεται με τον άνθρωπο, με αυτόν τον άνθρωπο που στερήθηκε την καθαρότητα και τη δόξα του παραδείσου, που τυλίχθηκε στα δίχτυα του διαβόλου και αλωτριώθηκε μέσα στην αμαρτία και το θάνατο και τη φθορά. Εγγενιάζει μια άμεση επαφή μαζί μας για να βρούμε κι εμείς τη δυνατότητα και το θάρρος να συνδεθούμε και πάλι μαζί με το θεϊκό του πρόσωπο. Αυτή είναι η τρίτη εικόνα, η ζωντανή πραγματικότητα της Καινής Διαθήκης, της εποχής που η χάρη έλαμψε και η επικοινωνία ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο αποκαταστάθηκε. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού Ιού Δαβίδ Ιού Αβραάμ, γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και από τη βίβλο που ιστορεί τη σάρκωση, θα περάσουμε στη βίβλο που δίνει την εικόνα της έσχατης πραγματικότητος, της Βασιλείας του Θεού. Αυτή τη μέλουσα πραγματικότητα την είδε και τη χάρηκε και την απεικόνισε με το γλαφυρό του κάλαμο ο μαθητής της αγάπης, ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που για την αγάπη του Θεού έγινε εξόριστο στην ίσο της Πάτμου. Εκεί μας λέει θα στηθεί η σκηνή του Θεού και ο Κύριος σκηνώνει μετά των ανθρώπων, λέει, για την υπερχρονική βασιλεία. Θα σκηνώσει ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους.
ο δοξασμένος κυρίαρχος του σύμπαντος με τα αγιασμένα και δοξασμένα πλασματά του στην επουράνια πραγματικότητα. Και αυτοί, λαός αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε, εις το 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Και σε αυτή την πόλη την επουράνια δεν θα υπάρχει ανάγκη από ήλιο, ούτε ανάγκη από σελήνη, γιατί ο ίδιος ο Θεός θα φωτίζει τα σύμπαντα και θα λούζει στις ακτίνες του τους εκλεκτούς του. Και ο θάνατος σου καίστε έτη, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος σου καίστε έτη, ούτε τα πρώτα απήλθον. Ο Θεός θα δεσπόζει στο στερέωμα και στις ανθρώπινες καρδιές. Και ο πόνος και η οδύνη που σαν σταλαγματιές ζήμωναν τον αγρό της ψυχής των ανθρώπων κατά την περίοδο της γήινης ταλαιπωρίας θα σβήσουν ολότελα. Κι είναι η χαμένη χαρά του παραδείσου. Και η πρώτη καθαρότητα και η δυνατότητα της άμεσης κοινωνίας και του διαλόγου και της ολοκληρωμένης ευτυχίας θα είναι το κλίμα της ουράνιας βασιλείας και το μεθυστικό κρασί των εκλεκτών συνδετημόνων της. Οι άνθρωποι θα αντικρίζουν το Θεό όχι διεσόπτρου εν ενίγματι, αλλά πρόσωπον προς πρόσωπον, όπως λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Και θα γεμίζουν με τη χαρά. Και θα συνθέτουν τον ύμνο της δοξολογίας, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνείο, η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Γράφει και πάλι στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο. Αυτή θα είναι η τελική αποκατάσταση και τελική δόξα και τελική ένωση του αγιασμένου ανθρώπου με τον Πανάγιο Θεό. Η αμεσότητα της κοινωνίας και το πλήρωμα της ευτυχίας, αγαπητοί τηλεθεατές, αδελφές μου και αδελφοί μου εν Κυρίω, κοιτάξτε αυτές τις διακοιμάσεις του γένους των ανθρώπων. Αυτές τις τέσσερις εικόνες της ιστορίας ανθρωπότητος, της ιστορίας της δικής μας. Σαρκώθηκε ο Κύριος, ο ακατάληπτος και ανερμήνευτος και απερίγραπτος. Και εμείς οι άνθρωποι αποκτήσαμε τη δυνατότητα να τον προσεγγίσουμε και να τον γνωρίσουμε και να ανοίξουμε μαζί του την καινούρια σχέση που θα συνεχιστεί ανανεωμένη στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Τούτη την ώρα πραγματοποιούμε την λατρεία μας, ακριβώς επειδή ο Λόγος σαρκώθηκε και γεννήθηκε στη γη μας. Διηνεκώς πρέπει να πραγματώνεται αυτή η λατρεία καθημερινά και πάντοτε. Και αυτή η λατρεία είναι το προείμνιο και το προανάκρουσμα της αιώνιας λατρείας και της αιώνιας κοινωνίας μας μαζί του. Ο σαρκωμένος Λόγος αποκλήθηκε Εμμανουήλ, που σημαίνει «με θυμών ο Θεός». Είναι μαζί μας ο Κύριος. Και θα μείνει μαζί μας την αιωνιότητα. Χαρείτε αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα και αυτή την ολόφωτη πραγματικότητα. Σας εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου να γιορτάσετε ευλογημένα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα αγιασμένα, να γεννηθεί ο Χριστός μες στις καρδιές όλων, γιατί μόνο τότε πραγματικά και ουσιαστικά γιορτάζομαι τα Χριστούγεννα. Και τότε η εμπειρία της γεννήσεως του Χριστού μέσα μας θα είναι η υψίστη δύναμη στη ζωή μας για να αντιμετωπίσουμε κάθε αντινομία και κάθε δαιμονικό περίπαιγμα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ο Θεός να σε ευλογεί πάντα.